Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έλεγχο κταίου μοτοσυκλέτας. Έχουμε φέρει τη μοτοσυκλέτα μας, θα μπούμε μέσα στον χώρο και θα δούμε ποια είναι τα βασικά στάδια ελέγχου, τι πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά και πόσο χρήσιμο είναι το κταίο για την οδική μας ασφάλεια. Ο τεχνικός έλεγχος μοτοσυκλέτας έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 σε κάποιες περιφερειακές περιοχές αρχικά, ενώ πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε ολόκληρη την χώρα. Αφορά όλες τις κατηγορίες δικύκλων άνω των 50 κυβικών και είναι υποχρεωτικός να γίνεται κάθε 4 χρόνια. Βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο ελέγχου της μοτοσυκλέτας, όπου κάνουμε τους οπτικούς ελέγχους αριθμό πλαισίου, αριθμό κινητήρα και πινακίδα κυκλοφορίας. Μετά προχωράμε στους οπτικούς ελέγχους, όπως είναι τα ελαστικά, φρένα, δισκόπλακες, στακάκια, σύστημα όλων των φρένων, υδραυλικό, βάσεις κινητήρα, αναρτήσεις, εξατμίσεις, να είναι σωστά στερεωμένες, να μην έχουν κάποια διαρροή, να έχουμε, ελέγχουμε όλη την ηλεκτρική καλωδίωση της μηχανής, τα φώτα της μηχανής, τα flash, τα stop, να λειτουργούν όλα, φώτα θέσης, φώτα πινακίδας, καθρέπτες να υπάρχουν πάνω στη μηχανή και μετά προχωράμε στη μέτρηση καύσα αερίων και στη μέτρηση φώτων με τον φωτόμετρο. Κάθε πότε περνάμε κταίο? Κταίο, μια καινούργια μοτοσυκλέτα περνάει στα 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης αδείας και μετά κάθε 2 έτη πρέπει να γίνεται επαναληπτικός τεχνικός έλεγχος της μηχανής. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και ένα δελτίο προηγούμενου ελέγχου. Στο τελευταίο στάδιο ελέγχουμε τα φρένα της μοτοσυκλέτας με τη βοήθεια του φρενόμετρου και στη συνέχεια ενημερώνουμε τον πελάτη για την κατάσταση της μοτοσυκλέτας σε όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Σωτήρη, τι ποσοστό μοτοσυκλετών μπορεί να κοπεί από έναν έλεγχο φταίο? Περίπου μπορώ να σου πω ότι είναι γύρω στις 1 στις 10 μοτοσυκλέτες που θα παρουσιάσουν κάποια σοβαρή βλάβη και θα πρέπει να επανέλθουν για επανέλεγχο στο κταίο. Και όταν λέμε σοβαρή βλάβη? Σοβαρή βλάβη μπορεί να είναι τα ελαστικά, η κατάστασή τους, μπορεί να είναι τα φρένα, μπορεί να μην έχουν καθόλου φώτα, μπορεί να μην έχουν καθρέπτες, μπορεί να μην έχουν φλας, μπορεί να είναι κολλημένες οι αλυσίδες. Φέρνει ο κόσμος δηλαδή τέτοιες μοτοσυκλέτες για να περάσει κταίο? Υπάρχει ένα ποσοστό που έρχονται με τέτοιες μοτοσυκλέτες. Ωραία, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν δίκυκλα και σκούτερ και μοτοσυκλέτες, τα οποία έχουν δύο τροχούς μπροστά. Βεβαίως. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Περνάνε και αυτά κανονικά κταίο. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία λέει ότι δεν παίρνουμε φρένα, γιατί δεν υπάρχει το μηχάνημα για να μετρήσουμε τα φρένα σε αυτά τα οχήματα. Όλοι οι άλλοι έλεγχοι είναι ίδιοι. Γίνεται μόνο οπτικός έλεγχος. Περιμένοντας τον χώρο της ΟΤΕΚΟ να τελειώσει η διαδικασία τεχνικού ελέγχου, μπορείτε όμως πολύ εύκολα και γρήγορα να ολοκληρώσετε και την αγορά ασφαλιστήριου συμβολέου μπαίνοντας στο otecoinsurance.gr και πετυχαίνοντας μέχρι και μείωση 40% στα ασφάλιστρά σας. Πόσο σημαντικό είναι το κταίο για τη μοτοσυκλέτα μας και γενικότερα για την οδική μας ασφάλεια? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Στο κταίο ελέγχουμε όλα τα βασικά σημεία ενός ελέγχου, όπως είναι λάστιχα, φρένα, αναρτήσεις, που είναι το α και το ω για να είμαστε ασφαλείς στο δρόμο και να κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Σωτήρη, ο έλεγχος γίνεται από διαπιστευμένους τεχνικούς? Έχετε περάσει κάποια σεμινάρια? Φυσικά και έχουμε περάσει όλη τεχνική, σεμινάρια από το ΙΜΕ, Υπουργείο Μεταφορών, και έχουμε όλοι συγκεκριμένο κωδικό ελεγκτή για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τα περισσότερα δίκυκλα που έρχονται είναι μοτοσυκλέτες ή σκούτερ? Και τι διαφορά έχει? Χωρισμένα θα έλεγα ότι είναι. Τα ίδια σημεία κοιτάμε, εκτός ότι στα σκούτερ δεν υπάρχουν αλυσίδες για τη μετάδοση κίνησης, δεν υπάρχουν ταχύτητες, υπάρχουν δύο μανέτες φρένων, δεν έχει ποδόφρενο. Κατά τα άλλα,
Τα σημεία ελέγχου παραμένουν ίδια και στα δύο οχήματα.